Θέλω να διαβάσω ένα ψαλμό, σελίδα 514, 514, ψαλμός 5. Ψαλμός έψιλον. Ακουράστητη Κύριε τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου, πρόσεξον στην φωνή της κραυγής μου, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι Σε θέλω προσευχηθεί. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει τη φωνή μου, το πρωί θέλω παρασταθεί Σε και θέλω προσδοκά, διότι δεν είσαι Εσύ Θεός θέλουν την ασέβεια. Ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοικεί πλησίον Σου, που δεν θέλω συσταθεί άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών Σου, μισείς πάντα στους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος. Ο Κύριος δελείτεται των άνθρωπων, των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου Σου, θέλω εισέλθει στον οίκο Σου, θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν της αγιότητός Σου με τα φόβο Σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη Σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον την οδόν Σου έμπροσθεν μου. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδιά αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεγουμένος ο λάρυγς αυτών, για τις γλώσσες αυτών κολακεύουσε. Καταδίκασον αυτούς Θεέ, ας αποτύχωση των διαβολίων αυτών. Έξωσον αυτούς για το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον Σου. Ας εφραίνονται δε πάντες ελπίζοντες επί Σε, ας χαίρονται δια παντός, διότι Εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί Σε οι αγαπώντες το όνομά Σου. Διότι Εσύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει των δίκαιων. Θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένεια ως με ασπίδα. Είναι ο ψαλμός του Δαβίδ. Ακουράσετε, Κύριε, τους λόγους μου, νόησον των στεναγμών μου. Γιατί, Δαβίδ, έχεις κάτι μέσα σου, έχεις στεναχωρία μέσα σου, έχεις θλίψη μέσα σου. Αλλά ο Δαβίδ ξέρει ένα πράγμα, ότι ο Θεός, ο ύψιστος, ακούει την προσευχή του και ακούει τις προσευχές. Γι' αυτό λέει ακροάστητη, άκου, Κύριε, τους λόγους μου, αυτούς που θα πω. Γιατί έχω πολλά να πω και έχουμε πολλά να πούμε στον Κύριο, στην προσευχή. Νόησον των στεναγμών μου. Ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές μας, τα νεφρά μας, γνωρίζει την έξοδό μας και την είσοδό μας, τις αδυναμίες μας και το τι περνάμε. Πρόσεξον εις την φωνή της κραυγής μου, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι Σε θέλω προσευχηθεί. Πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου. Μπορεί όμως και αυτή η κραυγή να είναι από μέσα. Από μέσα, Μπορεί να είναι και από έξω, μπορεί να είναι και από μέσα. Πρόσεξε. Δίνει βάση σε αυτό. Θέλει ο Δαβίδ την αποκλειστικότητα να έχει από τον Θεό. Θέλει όλη η προσοχή του Θεού να είναι στο Δαβίδ. Στην προσευχή του. Και αλήθεια είναι ότι ο Κύριος ακούει ολονών της προσευχής. Και ταυτόχρονα κιόλας. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί είναι Θεός. Κύριε, το πρωί θέλεις ακούσει την φωνή μου, το πρωί θέλω παρασταθεί Σε και θέλω προσδοκά. Το πρωί είναι η καλύτερη προσευχή και καλά είναι να μην βγαίνουμε από το σπίτι χωρίς να έχουμε προσευχηθεί το πρωί. Να αναλάβει ο Κύριος την έξοδό μας και την είσοδό μας. Κάποτε είχα φιλοξενηθεί σε ένα σπίτι αδελφών και στην εξώπορτα, όταν βγαίνανε από το διαμέρισμα, είχε ένα χαρτί και έγραφε «Δεν βγαίνω από το σπίτι χωρίς προσευχή». Και μ' άρεσε αυτό. Αυτό ήταν προς υπενθύμηση. Δηλαδή όποιος έβγαινε πριν βγει να κάνει τουλάχιστον μια μικρή προσευχή. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που μας φυλάει. Διότι δεν είσαι εσύ Θεός θέλουν την ασέβεια, ο πονηρευόμενος δεν θέλει κατοικεί πλησίον σου. Ουδέ θέλω συσταθεί άφρονες έμπροσθεν των οφθαλμών σου, μισείς πάντας τους εργάτας της ανομίας. Θέλεις εξολοθρεύσει τους λαλούντας το ψεύδος, ο Κύριος δελείτεται τον άνθρωπο των αιμοβόρων και των δόλιων. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου.
θέλω προσκυνήσει προς τον ναό της Αγιότητός σου με τα φόβο σου. Ο Δαβίδ λέει, οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουνε, δεν με ενδιαφέρουν αν προσεύχονται ή αν δεν προσεύχονται, ασεβείς είναι, αλλά εγώ λέει, εγώ σαν Δαβίδ, δια του πλήθους του ελαίου σου, δια του πλήθους του ελαίου σου. Ξέρει πολύ καλό ο Δαβίδ ότι ο Θεός που πιστεύει είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, είναι πολυέλαιος, έσπλαχνος. Αλλά εγώ, δια του πλήθους του ελαίου σου, θέλω εισέλθει εις τον οίκο σου. Όχι επειδή είμαι βασιλιάς, θα εισέλθω εις τον οίκο σου. Όχι επειδή έχω όνομα, ούτε επειδή είμαι προφήτης, αλλά λέει, δια του πλήθους του ελαίου σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό της αγιότητός σου με τα φόβου σου. Και έχετε τα χαιρετίσματα από την αδερφή της Σλάβκα και από την αδερφή την Κατερίνα που πήγαμε χθες σαν νεολαία να τους επισκεφθούμε και χωριστήκαμε σε δύο ομάδες για να χωρέσουμε όλοι. Και πρώτα πήγαμε στην αδερφή της Σλάβκα και αντί να την συμβουλέψουμε, μας συμβούλευε αυτή, αντί να την παρηγορήσουμε, μας παρηγορούσε αυτή. Και στο τέλος είπαμε να κάνουμε και μια προσευχή. Η αδερφή στο δωμάτιο στη μέση, αριστερά και δεξιά είναι μια κοπελίτσα δεξιά με τη μητέρα της ήταν και αριστερά ήταν μια γιαγιά ασθενή με τον παππού. Μόλις αρχίσαμε να προσευχόμαστε, να κάνουμε μια προσευχή, ο παππούς είπε στη γιαγιά, είπε λέει, τι είσαι χαλέ, κάνω προσευχή. Και όταν τελειώσαμε την προσευχή, ο παππούς είπε αμήν από αριστερά. Αν και η προσευχή ήταν στα ελληνικά. Ο παππούς είπε αμήν και η μητέρα του κοριτσιού από δεξιά και αυτή είπε αμήν. Εγώ δεν τα άκουσα αυτά καθόλου, αλλά οι νέοι μας τα ακούσανε και μας το είπανε μετά. Πού να κάναμε και στα γερμανικά, είναι προσευχή. Α, δεν το σκεφτήκαμε. Αλλά εγώ, λέει, δια του πλήθους του ελαίου σου θέλω εισέλθει στον οίκο σου. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό της αγιότητός σου με τα φόβους. Όχι με υπερηφάνεια και ούτε με πείσμα, αλλά με φόβο Θεού. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον την οδόν σου έμπροσθεν μου. Διότι δεν είναι εν το στόμα αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος εναγωμένος ο λάρης αυτών, δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Παίζουνε τους καλούς, κάνουν τους καλούς, χαμογελάνε για να σπάσουν αυτόν τον πάγο, αλλά δεν πάβει να είναι πονηρή, δεν πάβει να είναι ασεβής. Αυτό το κάνουν για να σε κολακεύσουν, να σε καλοπιάσουν, για να περάσουν το δικό τους. Αλλά εμείς είμαστε άγρυπνοι και το καταλαβαίνουμε. Την Παρασκευή οι αδέρφια με καλέσανε εκεί στο Ίδρυμα, εκτάκτος, που είναι ο αδερφός μου, γιατί εδώ και μήνες είναι σχεδόν όλο στο νοσοκομείο και με καλέσανε να δει πώς θα συνεχιστεί με τον αδερφό μου. Και ήταν μία επιτροπή και ο προϊστάμενος της επιτροπής είναι κήρυκας, παπάς μιας μεγάλης εκκλησίας. Και μας υποδεχτήκαν εκεί με χαμόγελο, για να περάσουν το δικό τους. Όχι γιατί μας αγαπάνε. Χαμόγελο να δείτε, ευγενικότητα να δείτε, για να περάσουν το δικό τους. Αλλά το δικό τους δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Και το διακρίναμε αυτό, κάποιο σχέδιο έχουνε, δεν συμφωνήσαμε σε αυτό. Και τον είπα από την αρχή, το ξεκαθάρισα τη θέση μου, λέω, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε πιστοί, πιστεύουμε στο Θεό, πιστεύουμε στο Χριστό. Η ζωή είναι δώρο του Θεού.
Και δεν είναι καλά έναν ασθενή βαρέα να τον αφήσουμε έτσι. Αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατηθεί στη ζωή. Ανθρωπίνος. Εκεί που χαμογελούσε, τον έφυγε το χαμόγελο. Είχε βάλει κάτι χαρτιά στο τραπέζι, είχε απλώσει, τα οποία ήταν επιχειρήματα και τον βλέπω σιγά σιγά τα μαζεύει πάλι τα χαρτιά. Με κοιτάει και λέει, αυτό είναι, λέει, είναι η απόφασή σας. Λέω, ναι. Ποια θρησκεία είσαστε? Πού ανήκετε? Και τον είπα, λέω, πού ανήκω. Λέω, και εσείς πιστός δεν είσαστε? Ναι. Ωραία. Πιστεύετε σε θαύματα? Πιστεύω σε θαύματα. Ωραία. Για τη ζωή ποιος την παίρνει? Ο Κύριος. Ωραία. Και στο τέλος, όταν μετά από μια μισή ώρα, αδέρφια, μου λέει το εξής. Με κάνει μια τελευταία ερώτηση. Λέει, έχετε και άλλα αδέρφια εκτός των αδερφών σας? Λέω, έχω πάρα πολλά αδέρφια στην εκκλησία. Και συμπληρώνει αυτός ο παπάς και λέει, εν Κυρίω. Και λέω, αμήν, εν Κυρίω. Και πράγματι μου λέει, όταν ο Κύριος να αποφασίσει, αυτός θα πάρει τη ζωή. Λέω, έτσι είναι ακριβώς όπως το είπατε. Και με έδωσε το χέρι. Και ξέρετε, όταν βάζουμε μπροστά το λόγο του Θεού, τον Κύριο, αλλάζουν όλα τα σχέδιά τους, ε. Τι γρήγορα μάζεψε τα χαρτιά τα αυτά, τα χάσε, έχασε το πλάνο του. Λέει, τώρα τι να πω, λέω, πες το ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή είναι η θέση μας. Λέει, τώρα τι να πω, αφού είναι αυτή η θέση σας. Λέει, πρέπει, λέει, να την εκτιμήσω αυτή τη θέση σας. Λέω, πρέπει, λέω, να σεβαστείτε το πιστεύω μας. Και λέει, θα το σεβαστούμε. Δεν μπορούμε αλλιώς. Αλλά αφού είσαστε κι εσείς πιστοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ πιστεύω το Πνεύμα, το Άγιο μίλησε, γιατί τους είδα όλοι κοκαλώσανε. Ενώ ήταν έτοιμοι να πούν πολλά, μείναν όλοι άφωνοι. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον την οδόν σου έμπροστά μου. Διότι δεν είναι εν το στόμα αυτόν αλήθεια. Στο στόμα τους δεν είναι αλήθεια. Ακούγεται σαν αλήθεια. Φαίνεται σαν αλήθεια. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι μπροστά το σαν. Αυτό το... Προσπαθούν να ομορφαίνουν κάτι για να φανεί σαν αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι, λέει, η αλήθεια, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και μας είπε πολλά εχθές η αδερφή Σλάβκα. Και είπε, λέει, εγώ, λέει, από 24 χρονών νέα πίστευσα. Αλλά είπε στους νέους μας και στις νέες, λέει, μην κάνετε αυτό το λάθος που έκανα εγώ. Πίστεψα νέα, αλλά έκανα λίγα για τον Κύριο. Μη κάνετε αυτό το λάθος. Κάνετε, λέει, ό,τι μπορείτε για τον Χριστό. Τώρα που είστε νέοι. Τώρα επιταχύνετε. Μη χάνετε το χρόνο σας τζάβα. Πολύ καλή συμβουλή. Με έκανε εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς, λέει, αυτή η ζωή είναι πρόσχερη. Πόσο. Και καλά να γίνω, λέει, θα γίνω 100. Άντε 100. Μετά στην αιωνιότητα. Θέλουμε να μπούμε στην αιωνιότητα. Αυτή είναι η ζωή μας, ε. Η αιωνιότητα. Καταδίκασον αυτούς, Θεέ, ας αποτύχωση των διαβολίων αυτών. Έξωσον αυτούς για το πλήθος των παραβάσεων αυτών, διότι απεστάτησαν εναντίον σου. Ας αφαιρένονται δε πάντες ελπίζοντες επί σε. Ας χαίρονται δια παντός, διότι εσύ περισκεπάζεις αυτούς. Ας καυχόνται ομοίως επί σε οι αγαπώντες το όνομά σου. Τι ωραία, ε!
Μπορεί να έχω μέσα μου στεναχώρια, θλίψη. Αλλά εδώ λέει, ας αφαιρένονται ελπάντες, οι ελπίζοντες επί σε. Εμείς που ελπίζουμε, έχουμε χαρά μέσα μας, ότι είμαστε το Χριστού. Ξέρετε, βγαίνω τώρα στα νοσοκομεία, βγαίνω. Το τι έχουν δει τα μάτια μου, λέω, Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος, τίποτα δεν είναι. Όπως είναι ένα αυτοκίνητο που το πας στο γκαράζ και το αλλάζουν τα ανταλλακτικά και όταν τα αλλάξουν, το φτιάξουν, το βγάζουν έξω το επόμενο μας. Έτσι είναι και πω. Τώρα προχθές είδα έναν παππού, ήταν στο κρεβάτι, τον είχαν βάλει εκεί στο διάδρομο και μιλούσε. Αλλά με ποιον μιλούσε? Αυτό ήταν το ερώτημα. Λέω, με ποιον μιλάει αυτός? Ήταν μόνος του. Μιλούσε, έκανε νοήματα. Εγώ τον είχα 2 μέτρα μπροστά μου, γιατί περίμενα τον γιατρό και το κοιτούσε, με κοιτούσε και με μιλούσε. Έκανε νοήματα. Κάτι παράξενα. Λέω, τι είναι αυτά, λέω, Κύριε, τι άλλο θα δούμε? Διότι εσύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει τον δίκαιον, θέλεις περισκεπάσει αυτόν με ευμένεια ως με ασπίδα. Διότι εσύ, Κύριε, θέλεις ευλογήσει με τον δίκαιον. Ποιον δίκαιον? Εμένα και εσένα. Μια μέρα θα μας ευλογήσει, μα τώρα δεν βλέπω τίποτα, ούτε ένα συννεφάκι, ούτε το συννεφάκι του Ηλία δεν βλέπω. Παντού σκοτεινιά. Για να αυτή η σκοτεινιά μια μέρα θα φύγει και θα έρθει το συννεφάκι του Ηλία και θα έρθει η καταραχτώδη βροχή. Ξέρετε, ο Ηλίας δεν προσευχότανε τζάμπα. Και δεν ξέρω πόση ώρα προσευχότανε ή πόσες ώρες προσευχότανε. Εγώ πιστεύω δεν προσευχότανε λεπτά, ούτε 5 λεπτά, ούτε 10 λεπτά. Γιατί ώσπου να πάει ο υπηρέτης αυτή την απόσταση για να δει αν υπάρχει κάτι στον ουρανό και να γυρίσει, κάποιο χρόνο διανούσε και τον έστειλε 7 φορές ξαναπήγε. Προσευχότανε, λες, προσευχότανε. Απορώ, δεν απέκαμε. Δεν τα παράτησε. Περίμενε το συννεφάκι. Τον ξαναέστειλε. Τίποτα. Εκεί συνέχιζε ο Ηλίας. Δεν σταμάτησε. Πάμε να φύγουμε, ξέρω. Εκεί. Μα δεν υπάρχει συννεφάκι. Όχι ακόμα όμως. Αλλά είναι στον δρόμο το συννεφάκι. Δεν το βλέπουμε. Και την 7η φορά που τον απέστειλε, ένα μικρό συννεφάκι, λέει, σαν την παλάμη. Εκεί στον ουρανό. Γρήγορα, λέει, πάμε να φύγουμε. Γρήγορα. Τι, καταραχτώδης βροχής θα έρθει. Μα τι, με αυτό το συννεφάκι, το μικρό, ναι. Είναι μικρό γιατί είναι μακριά. Αλλά όταν θα έρθει κοντά, θα γίνει μεγάλη ευλογία. Και περιμένουμε. Και θα περιμένουμε. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε υπομονή. Μέχρι να έρθει η ευλογία. Πόσες ευλογίες πήραμε μέχρι τώρα, Και εκεί με υπομονή. Στις αρχές ίσως τις παίρναμε γρήγορα, αλλά μετά έπειτα υπομονή. Περιμέναμε, αλλά ήρθε η ευλογία. Όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία, πιστεύω. Όλοι την έχουμε. Υπάρχει χρόνος, εν παντή πράγματι, και υπάρχει χρόνος για την ευλογία. Όπως υπάρχει και χρόνος για τη δοκιμασία και λέμε πότε θα τελειώσει αυτή η δοκιμασία. Πολύ καιρός πάλι. Θα τελειώσει μια μέρα αυτή η δοκιμασία. Θα τελειώσει. Και μετά θα έρθει η ευλογία. Πόσες δοκιμασίες περάσανε εδώ τα αδέρφια μας, Αυτοί άμα δεν περάσανε δοκιμασίες, μέχρι και τη ζωή τους. Απειλές. Ειδικά οι προφήτες στην Παλιά Διαθήκη. Πω, απειλές. Γιατί οι αγγελίες που φαίνανε δεν ήταν ευχάριστες.
Και δεν είναι ζωή τους. Θα πούνε εμένα αυτά που τους είπε ο Κύριος, θα τα πούνε, αλλά θα ζήσουνε μετά. Δεν το ξέρανε. Αλλά κάνανε το θέλημα του Κυρίου. Φέρνανε την αγγελία και δεν ξέρανε. Θα τον πάρουν τον κεφάλι του προφήτη, δεν θα τον πάρουνε. Αλλά οι προφήτες, αδέρφοι, ήτανε, είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στον Κύριο. Και αυτό που τους είναι ήταν να πούνε αυτό που τους είπε ο Θεός. Αυτό ήταν. Να φέρουν την αποστολή τους στο τέλος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν έκανε θαύματα. Δεν έκανε θαύματα. Φωνή βόντος αντιερήμου. Εκεί. Και ο Θεός τους έφερνε. Δεν έτρεχε από πίσω ο Ιωάννης, ήταν στην έρημο. Έλεγε αυτά που έλεγε, αλλά ερχόντουσαν να τον ακούσουνε. Αυτή ήταν η αποστολή του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει άπαντες. Θα περιμένουμε τον Κύριο. Με υπομονή, έχουμε χρειά υπομονής, όλοι μας, και εγώ έχω πολύ χρειά υπομονή. Πολλές φορές λέω, Κύριε, άντε Κύριε, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Αλλά ο Κύριος πώς θα μας φτιάξει, πώς θα μας εργαστεί. Πώς θα μας διδάξει την υπομονή. Μέσα από τις καταστάσεις και μέσα από τα γεγονότα στη ζωή μας. Ποιος θα μας ευλογεί.